Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μία ακόμα Κυριακή μαζί σας. Κάνω σινεμά με μία καλή έκπληξη. Να θυμίσω ότι η εκπομπή μας «Κάνω σινεμά» εδώ στο κανάλι του zoogla.gr φιλοδοξεί να φιλοξενεί τις ταινίες σας, είτε ερασιτεχνικές είτε επαγγελματικές, να σας δώσει το βήμα να τις προβάλλετε στον κόσμο, να μιλήσετε για αυτές, να παρουσιάσετε το έργο σας, τις ιδέες σας, ό,τι έχετε να πείτε. Χωρίς λογοκρισία, είμαστε εδώ να το κάνουμε παρέα, είτε εδώ στο πλατό, είτε αν είστε μακριά, μέσα από το Skype. Περιμένουμε τις ταινίες σας, εφόσον είναι μέχρι 15 λεπτά η διάρκεια τους, θα είναι και διαγωνιζόμενες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Zoogla για ένα φεστιβάλ το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Μάιο. Θα σας δώσουμε εγκαίρως και άλλες πληροφορίες γι' αυτό. Βιαστείτε, στείλτε τις ταινίες σας να προλάβουμε να τις προβάλλουμε, να τις παρουσιάσουμε πριν από το φεστιβάλ ακόμα. Επίσης, κάποια στιγμή θα δημιουργήσουμε και μία πλατφόρμα να μπορέσετε να ψηφίσετε για την καλύτερη ταινία ώστε να προκύψει και το βραβείο κοινού. Να μην φλιαρώ, γιατί σήμερα ο χρόνος θα είναι πολύ μαζεμένος. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή έκπληξη, κατά τη γνώμη μου, θα το κρίνετε εσείς. Σε παλιότερη εκπομπή είχα αναφερθεί στο τι προηγείται μιας ταινίας, ενός σεναρίου αφού γραφτεί, τι μεσολαβεί για να γίνει ταινία. Είχαμε πει τότε ότι πολλές φορές σχεδιάζεται, ότι η λογική των κόμιξ είναι το ένα είδος ντεκουπάζ της ταινίας που πρόκειται να γυριστεί. Και βέβαια όχι πάντα και αναγκαστικά με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε σήμερα εδώ στην παρέα μας δύο ανθρώπους από μια μεγάλη ομάδα που κατά τη γνώμη μου έχουν κάνει την έκπληξη. Είναι ο Θάνος, ο Κερμίτσης, ο σκηνοθέτης της ταινίας που θα αναφερθούμε και ο Γιάννης, ο Ρουμπούλιας, ο οποίος είναι συνσεναριογράφος και κομίστας της ταινίας «Αδάμαστος». Ναι. Βγαίνει στις αίθουσες την Πέμπτη που μας έρχεται. 30 του μήνα, ναι. Θα μιλήσουμε για αυτήν. Θα πάμε να δούμε λίγο το τρέιλερ της, έτσι να μην λέμε... Ναι. Αδάμαστος, λοιπόν. Ξέρεις πόσες ιστορίες έχουν γραφτεί? Πόσοι πόλεμοι έχουν γίνει για τα μάτια μιας γυναίκας? Και εσύ γι' αυτό δεν κάνεις ό,τι κάνεις? Πόσο καιρό έχεις να τη δεις? 4 χρόνια. Από τότε που πιάστηκα σκλάβος. Είναι ένας βραδός. Άτιμη φάρα. Ας την αφήγει. Κάτι πολύ το κυνηγάς και δεν σταματάς ποτέ. Ποτέ μέχρι να το πετύχεις. Αν πάθει κάτι η οικογένειά μου, θα σβήσω αυτό το μέρος από το χάρτη. Κανείς δεν είναι αδάμαστος, Δράγκα. Όλοι κάποια στιγμή γονατίζουμε μπροστά σε κάποιον. Ο πατέρας μου θα μας βρει αργά ή γρήγορα και θα πεθάνεις. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Yeah!
Αγάμαθος λοιπόν έρχεται από κόμικ που είχε βγάλει αρκετά τεύχη και σταμάτησε η έκδοσή του λόγω. Πες μας, διαφόρων οικονομικών. Ναι, έκλεισε ο εκδοτικό οίκο και λοιπά. Γενικά, καλά. Ναι, αυτό δεν μας απασχολεί. Πες μας, γιατί συγγνώμη, σε διακόψω πριν ακόμα αρχίσει να σε διακόψω. είδαμε κάτι εντυπωσιακό. Εικόνες που έρχονται από το βορρά, από μύθους λίγο γκοθ. Όταν το είδα το τρέιλερ είπα, αυτό δεν είναι ελληνικό, ελληνάρας εγώ. Όλο που είμαι της επιστημονικής φαντασίας και λάτρης και όλων αυτών των θεμάτων. Πώς σας βγήκε αυτή η ιδέα έτσι να ξεκινήσετε, από πού ήρθε αυτή η φόρμα αυτό το, αρχίσαμε το σεναριογράφο. Εντάξει, δεν είμαι μόνος μου σεναριογράφος, ναι. Δηλαδή ήταν και ο Θάνος στην ομάδα, ο Γιάννης Τζουβελέκης, βοήθησε και ο Άρης Καπλανίδης. Γενικότερα όλα τα παιδιά συμμετείχαμε, ήταν πολύ δημιουργική η διαδικασία. Τώρα όσον αφορά τον κόσμο του κόμικ, γιατί δεν είναι μεταφορά, ο Αδάμασος δεν είναι μεταφορά του κόμικ που ήδη υπάρχει στον κινηματογράφο. Mm. Είναι κάτι σαν συνέχεια της ιστορίας του κόμικ. Εγώ ανέκαθεν είχα μεγάλη αγάπη στην ηρωική φαντασία και τις επικές ιστορίες. Οπότε το 2005 που ξεκίνησα να κάνω αυτή την προσπάθεια, θα μπορούσα να πω ότι ήταν σαν μια φυσική έτσι, ροή των πραγμάτων. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Προσχεδίασες λοιπόν μια μελλοντική ταινία που θα γινόταν κάποια στιγμή χωρίς να εξυπηρετήσει τον κόσμο, κόσμο της ταινίας. Ουσιαστικά είχα φτιάξει τον κόσμο. Τον background. Το setting, ας πούμε. Μάλιστα. Μέσα στο οποίο εξελισσόταν η ιστορία που ήθελα να πω τότε. Υπάρχουν στοιχεία αυτής της ιστορίας επίσης στην ταινία. Μπορεί να τα διακρίνει κάποιος, όσοι είναι μοιημένοι, έχουν διαβάσει τα παλιότερα τεύχη, μπορούν να δουν σημεία στα οποία όντως υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα. Μάλιστα. Για να δούμε το σκηνοθέτη τώρα. Εσένα, Θάνο, τι σε ενέπνευσε, πώς την είδες, επική φαντασία? Κοίτα, και εγώ είχα τις καταβολές από μικρό παιδί, δηλαδή έβλεπα και ταινίες τέτοιου είδους και διάβαζα και κόμικ πολλά. Και βιβλία φυσικά, λογοτεχνία. Επομένως, ο σπόρος υπήρχε από πριν. Με τον Γιάννη δίπλα μου είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν και έχοντας και οι δύο το ίδιο ενδιαφέρον και τις ίδιες καταβολές δεν ήταν δύσκολο, καθόλου δύσκολο. Ήταν πάρα πολύ εύκολο δηλαδή να μπούμε μέσα σε αυτό το κόσμο. Και μάλιστα υπήρχε και ήδη ένα έτοιμο setting όπως είπε και ο Γιάννης. Δηλαδή είχε ήδη δημιουργήσει μέσα από το κόμικ του έναν πλούσιο κόσμο με πολλές φυλές, πολλούς χαρακτήρες τέλος πάντων. Και πολλά χαρακτηριστικά πράγματα τα οποία βλέπουμε σε κόσμους φαντασίας. Επομένως, ήταν πολύ εύκολο για μας να φτιάξουμε μια νέα ιστορία με νέους χαρακτήρες και να την εντάξουμε σε αυτόν τον κόσμο. Άμα δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Τελικά συμπεθεριστήκατε. Ναι, ναι. Πριν φτάσετε εδώ στη μεγάλη ταινία, από ό,τι μου λες και από ό,τι έχουμε κουβεντιάσει, έχει προηγηθεί ένα διάστημα όπου το παλέψατε, το ψάξατε, πειραματιστήκατε πάνω στη φόρμα, στους ήρωες και όλα αυτά. Ναι. Έχεις κάνει δύο ταινίες, νομίζω, σε σπουδή πάνω στο θέμα. Συνολικά έχω κάνει γύρω στις 5 μικρομικρούς ταινίες μέχρι τώρα. Ναι. Αυτή είναι ο Αδάμασος, ουσιαστικά είναι η πρώτη μου μεγάλου μήκους με αξιώσεις. Ναι. Και οι προηγούμενες μικρού μήκους μέχρι τώρα ήταν ουσιαστικά διάφορα βήματα ώστε να προσπαθήσω να βρω και εγώ, ας πούμε, και το αφηγηματικό μου ύφος και να πειραματιστώ με διάφορα είδη. Δηλαδή, έχω καταπιαστεί γενικότερα σε μικρού μήκους με πολλά διαφορετικά είδη μεταξύ τους. Στην πρώτη μου μικρού μήκους, είχαμε συνεργαστεί τότε με τον Γιάννη το 9, η οποία ήταν μια κωμωδία βασισμένη σε ένα κείμενο του Woody Allen. Το οποίο ήταν απλά μεταφορά στα ελληνικά δεδομένα, πολύ πειραματισμός, σε ένα βράδυ είχε βγει. Πρωταγωνιστής και ο Γιάννης. Το οποίο λεγόταν Παρτίδες με το Χάρο. Μετά έκανα το Remnant, το οποίο ήταν μικρού μήκους, η οποία ανήκει στο είδος της επιστημονικής φαντασίας, κατά μία έννοια. Είναι περισσότερο post-apocalyptic, δηλαδή σε έναν κόσμο που έχει καταστραφεί και ακολουθούμε έναν επιζώντα μετά την καταστροφή και προσπαθεί να λύσει τις ανάγκες του. Ναι. Να το δούμε. Ναι, ναι, βέβαια. Remnant, λοιπόν.
Από Μινάρη, λοιπόν. Θα είναι καιρό να το δεις. Ναι, είχα πολύ καιρό να το δω, είναι αλήθεια. Πώς το είδες? Εντάξει, κάθε φορά που το βλέπω είναι με άλλο μάτι. Κάθε ταινία που κάνεις και τη βλέπεις μετά από πολύ καιρό, τη βλέπεις τελείως διαφορετικά από όταν την είδες πρώτη φορά. Γιατί το ίδιο σημαίνει και με τον Αδάμαστο τώρα. Δηλαδή, επειδή την έχω δει τόσες φορές στο μοντάζ, πλέον στην αίθουσα. Χάνεις την επαφή, ξέρεις τι είναι και όσο περνάει μετά ο καιρός, το βλέπεις τελείως με άλλο μάτι. Διαφορετικά. Δηλαδή, παρατηρείς πράγματα που δεν υπήρχαν ή το διασκεδάζεις περισσότερο ή λες, άμα το ξανά έκανα θα έκοβα αυτό, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Οπότε, ναι, εντάξει, αλλά είναι αυτό που είναι το καθένα και προχωράς παρακάτω. Βελτιώνεις το επόμενο, τελικά. Σίγουρα, ναι, εντάξει. Πάντως είδα πολύ σιωπή, πολύ εσωτερική βία, ήσυχη ναι, ταινία, ναι. Αλλά νομίζω... Ναι, ήταν και λίγο δύσκολο. Είχε και αυτό, ας πούμε, τη δυσκολία του το να κάνεις μια ταινία βουβή. Αλλά ήταν η θεματολογία τέτοια που νομίζω το στήριζε. Γιατί, εντάξει, η ταινία μιλάει περισσότερο για την επιβίωση, το ανθρώπινο ένστικτο. Είχα και κάποιες επιρροές από ένα δείγμα του Σαμαράκη, μου άρεσε πολύ το ποτάμι. Mm. Είναι δηλαδή εμφανές, νομίζω, και στην τελευταία σκηνή με τους δύο άνδρες. Αλλά τελικά ήταν και κάτι το οποίο ήθελε να πειραματιστώ. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια ταινία χωρίς να πεις κουβέντα, αλλά να περάσεις αυτό το οποίο θες να πεις. Αυτό. Τι θες να πεις? Αυτό που είπα πριν. Ουσιαστικά είναι περισσότερο για την ανθρώπινη επιβίωση, το ένστικτο ότι αν βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση όπου μας έχουν πάρει τα πάντα, δεν έχουμε τίποτα, θα κυριαρχήσει η λογική, θα κυριαρχήσει, ας πούμε, το αρχαίγον ένστικτο. Μάλιστα. Τις ταινίες σου τις σχεδιάζεις πριν, εντάξει, τον Αδάμαστο τον ψιλοείδαμε σχεδιασμένο. Θα πούμε, ναι, και συνέχεια τη... Να μιλήσουμε για αυτήν ή να μιλήσουμε για την επόμενη ταινία. Είναι σημαντικό ότι βλέπουμε μια πορεία δική σου, έτσι, ναι. Και αισθητική, έτσι. Ναι, καθ' όλη τη διάρκεια, όπως έχω πει, προσπαθώ να βρω και εμένα το ύφος που με εκφράζει, ας πούμε, για να διηγηθώ μια ιστορία. Πες πάντως με τις φόρμες, με τα χρώματα, ναι, με τους όγκους. Το επαναλαμβάνεις σε όλες τις ταινίες αυτό? Γενικότερα έχω αρχίσει να διατηρώ κάποια πράγματα όσον αφορά το ύφος. Δηλαδή, πλέον και στην επόμενη ταινία που θα δούμε, καταλήγω σε πιο σταθερό στήσιμο κάμερας, ας πούμε. Με το μοντάζ μου αρέσει να παίζω πολύ. Πλέον έχω γίνει και λίγο αμήλικτος. Δηλαδή, εδώ τώρα το Ρέμναντ, ας πούμε, θα του κόφα κανένα πεντάλεπτο σίγουρα. Ναι, και εγώ. Το ξέρω. Αλλά είναι καλό. Αλλά ναι, πρέπει να είσαι και αυστηρός. Αλλά το θέμα είναι ότι το κάθε τι είναι εκεί που είναι και προχωράς παρακάτω. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει την να δείχνουμε δουλειές που έχουν προβλήματα, ρε παιδί μου. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ποτέ την άψογη δουλειά. Πάντοτε θα θέλαμε να είναι καλύτερη. Δεν θα ξεκινήσεις. Εννοείται ότι οι πρώτες δουλειές θα έχουν και λάθη, αλλά από τα λάθη σου μαθαίνεις και γίνεσαι τελικά καλύτερος. Αρκεί να τα βλέπεις και να τα αποδέχεσαι ώστε να μπορείς να τα διορθώσεις. Χωρίς λάθη δεν προχωράμε τελικά. Αλλά και αυτό που θέλω να περνάμε μέσα από την εκπομπή είναι τελικά. Εντάξει, παιδιά, εκτεθείτε, ας πούμε, δεν πειράζει. Δοκιμάστε, κάντε το και λάθη θα γίνουν. Ναι, βέβαια, μα εδώ μεγάλες ταινίες και έχουν λάθη τώρα. Ναι, βέβαια, σαφώς. Δηλαδή, και αμερικάνικες ακόμα. Φυσικά. Το θέμα είναι να έχει τη ροή της, να περνάει, να περνάει ίσως κάποιο μήνυμα και το πιο σημαντικό ίσως είναι να διασκεδάζει ψυχαγωγή το θεατή για όσο διαρκεί. Ψυχαγωγή. Μεγάλη κουβέντα. Είναι οι δύο σημαντικότερες λέξεις που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου όταν κάνεις κάτι. Γενικότερα πάνω στην τέχνη. Πάντα και είναι και η διασκέδαση και η ψυχαγωγία. Ναι, ναι, ναι. Mm. Ξετάζεται βέβαια και τι είναι αυτό το οποίο το τελικό προϊόν και που απευθύνεται φυσικά έτσι. Ναι, γιατί φυσικά. Είναι και το Ρέμναντ, ας πούμε, τώρα με βάζει ένα Ρέμναντ και ένα Αδάμαστο δίπλα-δίπλα. Τελείως διαφορετικού είδους ταινίες που να πούν τελείως διαφορετικά πράγματα κάθε μία. Ίσως απευθύνονται και σε διαφορετικούς θεατές κάθε μία. Να τα πάρουμε έτσι. Καλά. Να δούμε το επόμενο βήμα σου με τους ναι, ναι. Η επόμενη ταινία ήταν οι Τρογλωδίτες, η οποία μάλιστα, κάτι να αναφέρουμε για το Ρέμναντ, το τελειώσαμε το 2010, mm-hmm. Είχε γυριστεί το 2009. Το είχαμε στείλει σε αρκετά φεστιβάλ, έχει πάρει μέχρι τώρα 3 βραβεία, είχε βραβευτεί στην Ουαλία, είχε πάρει καλύτερης διεθνούς μικρού μήκους ταινίας. Είχε πάρει στο Φεστιβάλ Αργό στο Βόλο δεύτερη καλύτερη μικρού μήκους ταινίας. Και επίσης είχε πάρει και στον Καναδά ένα βραβείο. Και αμέσως μετά κάναμε τους Τρογλωδίτες, στο οποίο μάλιστα πρωταγωνιστούσε και ο Γιάννης.
τον πρωταγωνιστή. Το μεγάλο comeback. Το οποίο ήταν βασισμένο σε κόμικ. Ήταν δηλαδή μεταφορά ενός κόμικ το οποίο κυκλοφορούσε. Είχε κυκλοφορήσει δηλαδή στη χώρα μας από τις εκδόσεις Modern Times, είχε βγει νομίζω. Ναι. Ήταν ένα κόμικ με μια συλλογία από περίεργες ιστορίες πολεμικές. Και ήταν τέλος πάντων μία ενός Αμερικανού συγγραφέα, του Gordon Rennie, η οποία είχε να κάνει βέβαια με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Προφανώς και εμείς το πήγαμε σε λίγο διαφορετική. Αμερικανός ήταν, Σκοτσέζος. Να μην μπορεί να είναι Σκοτσέζος, δεν είμαι και εγώ σίγουρος. Δεν κάνω και λάθος. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια ιστορία η οποία εκεί δοκιμάσαμε να δούμε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε ένα κόμικ, να το κάνεις με πιστά, με δικά σου φυσικά, με δική σου οπτική ματιά. Και πώς αυτό μπορεί να βγει και με την ατμόσφαιρα και όλο αυτό που έχει να δείξει. Γιατί ήταν και τρόμο ουσιαστικά. Οπότε... Και πάλι το εξελινήσαμε λίγο. Ναι, φυσικά. Δηλαδή έπαιξε μια παρέμβαση. Και στου διαλόγου και σε όλα αυτά, ώστε να. Είναι, ναι, να είναι πιο οικείο, ας πούμε, το ελληνικό κοινό. Ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι ήρωες, όλες αυτές τις ιστορίες που μπορεί να παραπέμπουν αλλού, σε άλλα μέρη, ουσιαστικά τελικά είναι παραμύθι. Αλλά μέσα από τα παραμύθια όμως έχουμε και αγωγή και παιδεία. Τα παιδιά με παραμύθια μεγαλώνουν. Ναι. Η κόκκινη σκουφίτσα δεν είναι απαραίτητα ελληνική. Εντάξει, ο λύκος κλπ. Το κόκκινο. Και αλλά εμείς έχουμε και μακρά αρχαία παράδοση το μύθο και το παραμύθι, έτσι, σαν λαός. Το ότι μάθαμε λοιπόν με τη φουστανέλα δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή μπορούμε κάλλιστα να αναφέρουμε σε αρχιετυπικές έννοιες, σε αρχιετυπικές μορφές που έτσι κι αλλιώς κυκλοφορούν στα όνειρά μας, σε φιάλτες μας. Δεν έχουν εθνικότητα τέτοιου είδους μορφές. Και νομίζω ότι με τούτο παλεύεις, αν κατάλαβα καλά. Αλλά να μην σου φοράω τις δικές μου απόψεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους τρογλωδίτες. Θέλω να επισημάνω ότι έτσι κι αλλιώς οι ταινίες σας είναι πολύ χαμηλού budget. Οι μικρού μήκους ήταν μηδενικού σχεδόν. Μηδενικού. Και οι μεγάλοι σας σχεδόν μηδενικού είναι. Το δούμε μετά όμως. Ναι. Πάμε να δούμε τρογλωδίτες λοιπόν και να αποκαλύψουμε και το επόμενο. Γιατί είσαι μόνο σκητσογράφος και σεναριογράφος και ηθοποιός. Γιατί παίζεις και στη μεγάλη. Ναι. Okay. Πάμε να δούμε στη μικρή. Τρογλωδίτες λοιπόν. Ξέρω τι σκέφτεσαι τώρα, γιατρέ. Άλλος ένας τρελός βετεράνος του πολέμου. Άλλος ένας ψυχάκιας που βλέπει φιάλτες με τους κολλητούς του που σκοτώθηκαν. Μαλακίες. Η ζωή μου δεν είναι ταινία. Πήγα εκεί, έκανα ό,τι είχα να κάνω. Και όταν τελείωσε ο πόλεμος, γύρισα πίσω για να ζήσω τη ζωή μου. Τον έχασα τον ύπνο μου. Αλλά όχι επειδή υπηρέτησα την πατρίδα. Έτσι κι αλλιώς όσοι υπηρετήσαμε μαζί ήταν ένα μάτσο ζώα. Γραμμένους τους είχα εδώ και 15 χρόνια. Και βασικά δεν νοιάστηκα. Μέχρι αυτή τη βδομάδα. Τηλεφώνησε ο Δημητρίου. Στην αρχή δεν κατάλαβα καν ποιος ήταν. Έτοιμος ήμουν να του το κλείσω κατάμουτρα. Μέχρι που είπε κάτι. Κάτι που είχα να το ακούσω 15 ολόκληρα χρόνια. Χάος. Αυτό είπε. Αυτό. Και τα τελευταία 15 χρόνια σβήστηκαν.
Σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Πρέπει να ήταν η δεύτερη χρονιά του πολέμου, όταν έστειλαν εμένα, τον Δημητρίο και την ομάδα μας στην περιοχή. Οι ντόπιοι το μέρος το έλεγαν χάος. Για κάποιο λόγο. Ο εχθρός είχε χωθεί στο οχυρό του και λιάνιζε τους δικούς μας. Μετά τις πρώτες επιθέσεις, στέλναμε μικρές ομάδες, προσπαθώντας να βρούμε τα αδύνατα σημεία τους. Αλλά πάντα τους βρίσκαμε μπροστά μας. Δεν μπορούσα να καταλάβω πως το διάλογο το έκανα. Να εμφανίζονται σε ένα μέρος και την επόμενη στιγμή να εξαφανίζονται και να ξεπηδούν από ένα άλλο. Τελικά, αποδείχθηκε ότι αυτό ακριβώς έκανα. Ο εχθρός είχε σκάψει υπόγεια τούνελ. Αυτά τους επέτρεπαν να μεταφέρουν άντρες και εφόδια από το ένα μέρος στο άλλο με ευκολία. Σαν τους Βιετκόνγκ στο Βιετνάμ ένα πράγμα. Θυμάμαι κάτι που είχε πει ένας Βιετναμέζος στρατηγός. Αφήστε τον εχθρό να καταλάβει την επιφάνεια της γης. Εμείς θα καταλάβουμε τα εντόστιά της. Μόλις μάθαμε το κόλπο τους, καταλάβαμε ότι δύσκολα θα κερδίζαμε τον πόλεμο. Όσο πιο πολύ ψάχναμε, τόσο περισσότερες σύραγγες βρίσκαμε. Τελικά, οι αστεράτοι αποφάσισαν ότι κάτι έπρεπε να κάνουν γι' αυτό. Το ονόμασαν επιχείρηση Κέδρος. Δεν υπήρχε άμαχος πληθυσμός στην περιοχή. Έτσι όλοι βάραγαν και ανατείναζαν ό,τι γούσταραν. Πνίξαμε τη γη με βόμβες, χημικά και όλα τα άλλα παιχνιδάκια που εσύ και τα παιδιά σου πληρώνετε ακόμα σαν καλοί πολίτες. Και όταν τελείωσε το πανηγύρι, το χάος ήταν όνομα και πράγμα.
Μόνο τα τούνελ είχαν απομείνει. Και ο εχθρός μέσα σε αυτά. Στην αρχή είπα να στείλουν σκυλιά να τους ξετρυπώσουν. Αλλά τα φουκαριάρικα έπεφταν πάνω σε νάρκες και γίνονταν κομμάτια. Έτσι το σχέδιο αυτό πήγε περίπατο. Οπότε αποφάσισαν να στείλουν εμάς. Οι υπόλοιποι φαντάροι μας λέγανε σκυλιά, γιατί αναλαμβάναμε όλες τις βρωμοδουλειές που ούτε τα αληθινά σκυλιά δεν κάνανε. Γι' αυτό και αλλάξαμε το όνομά μας. Τρογλωδίτες. Φαντάσου να κατεβαίνεις σε μία τρύπα μέσα στο μαύρο σκοτάδι και να μην ξέρεις αν ένα μέτρο ποιοκεί υπάρχει μία ανάρκη έτοιμη να σε στείλει στο διάολο. Ή αν στην επόμενη γωνιά σε περιμένει ο εχθρός να σε κάνει κόσκινο. Κάτι τέτοια είναι που σε κάνουν να βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ενώ από πάνω τους θα κάναμε όλα πουτάνα, οι τύποι κρύβονταν επί μήνες στις τρύπες τους σαν τις αλεπούδες. Και τώρα είχε έρθει η σειρά μας να τους ξετρυπώσουμε. Σαλαγωνικά. Το ξέραμε ότι ήταν εκεί μέσα. Τους μυρίζαμε. Η μπόχα από τα άπλυτα κορμιά τους. Εκτός από τη βρώμα όμως, υπήρχε και κάτι άλλο. Μία μυρωδιά άγριου ζώου. Οι καριόλιδες κρατούσαν τους νεκρούς τους εκεί κάτω για να μην μπορούμε να υπολογίσουμε τις απώλειές τους. Οι τύποι βρίσκονταν εκεί μέσα για πάρα πολύ καιρό. Και δεν είναι δύσκολο να τρελαθεί σε τέτοιες συνθήκες. Όταν μπορεί από στιγμή σε στιγμή να σε τεινάξει κάποιος στον αέρα και όταν οι νεκροί σου φίλοι βρίσκονται θαμμένοι δίπλα σου. Θα έκανες οτιδήποτε για να επιβιώσεις. Ειδικά αν οι προμήθειες άρχισαν να εξαντλούνται. Ήξερα ότι είχαμε να κάνουμε με σκληρά καρύδια. Αλλά αυτό που είδα έτρωγαν τους νεκρούς τους. Τους ξέθαβαν και τους έτρωγαν. Και εμείς ήμασταν το πρώτο φρέσκο γεύμα που έβλεπαν μετά από εβδομάδες. Στοχίζομαι, δεν είχα δει ξανά. Πρώτος χάθηκε ο νέος. Δεν θυμάμαι πώς τον έλεγα. Θυμάμαι μόνο τα αρλιαχτά του. Ah!
Δεν είμαι καθόλου περήφανος για αυτό που θα πω. Αλλά όλα αυτά που λένε ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψεις τον σύντροφό σου στο πεδίο της μάχης, αυτά είναι μαλακίες. Αυτά γίνονται μόνο στις ταινίες. Μετά από ώρες ξανακατεβήκαμε με ενισχύσεις. Γκαζώναμε ό,τι βλέπαμε να κινείται. Ήταν γενοκτονία. Σαν να εκτελείς ένα λυσασμένο σκυλί. Ύστερα βάλαμε εκρηκτικά σε όλες τις εισόδους και καλέσαμε το μηχανικό. Αν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα, θα είχαμε σπείρει και αλάτι, για να μην ξαναφυτρώσει τίποτα εκεί. Όμως, τίποτα δεν είχε τελειώσει. Βλέπεις, γιατρέ, μερικά από αυτά τα τούνελ πήγαιναν πολύ βαθιά. Κάποια είχαν μήκος εκατοντάδων χιλιόμετρων. Λες και όλη αυτή η γαμημένη χώρα ήταν ένα δίκτυο από καταραμένα τούνελ. Με εισόδους, εξόδους, παρμένες παντού. Θέλω να πω, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν επέζησαν κάποιοι από αυτούς εκεί κάτω. Και ότι δεν έκαναν και παιδιά κιόλας. Γιατί είχαν και γυναίκες μαζί τους. Σκληρές. Άγριες. Συνηθισμένες να ζουν στο σκοτάδι όλη τη ζωή. Και να σκάβουν. Να σκάβουν για έξοδο. Όλα αυτά τα χρόνια. Γελάς. Κι εγώ γέλαγα όταν μου το είπε ο Δημητρίου. Ότι είναι ακόμα εκεί κάτω. Και πιάνουν τη μυρωδιά μας. Όταν μου είπε ότι τους άκουσε να σκάβουν στα θεμέλια του σπιτιού του. Τώρα όμως δεν γελάω. Πριν από 2 μέρες ο Δημητρίου εξαφανίστηκε. Ένας μπάτσος μου είπε ότι δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Το μόνο, λέει, που βρήκαν ήταν μία τρύπα στα θεμέλια του σπιτιού του. Και τώρα ακούω κι εγώ ήχους. Στα θεμέλια του δικού μου σπιτιού. Γράψε λοιπόν ό,τι θες στο μπλοκάκι σου. Εγώ ξέρω πως δεν είμαι τρελός. Και ξέρω ότι θα είμαι ο επόμενος. Μόνο που όταν έρθουν, το τους περιμένω. Εξέτασα τον ασθενή και συμφωνώ με την προηγούμενη διάγνωση της κλινικής για βετεράνους πολέμου. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ιστορικό της ασθένειας, είναι φανερό ότι ο ασθενής παρουσιάζει όλα τα τυπικά συμπτώματα της βαθυφοβίας, φόβος για χώρους κάτω από την επιφάνεια της γης, που προκλήθηκε προφανώς από τις πολεμικές του εμπειρίες. Τα συμπτώματα εκδηλώνονται με έναν αξιοσημείωτο λογικοφανή συνειρμό. Αναφέρονται στην ύπαρξη κανιβαλιστικών όντων που ζουν κάτω από την επιφάνεια της γης και τις απόπειρες του ασθενούς να τα αντιμετωπίσει. Σημείωση. Έλεγξα ήδη τα στρατιωτικά αρχεία και δεν βρήκα στοιχεία που να υποστηρίζουν τις φαντασιώσεις του ασθενούς. Κανένα περιστατικό κανιβαλισμού δεν αναφέρθηκε σε περιοχή με την ονομασία Χάος.
Προτείνεται ψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση για να αποτραπεί το ενδεχόμενο εκδήλωσης αυτοκτονικής απόπειρας συνέπειας της εξαφάνισης του φίλου του. Όπως πολύ εύγλωτα γνωμάτευσε και ο συνάδελφος στην κλινική των βετεράνων, άλλος ένας σαλταρισμένος του πολέμου. Ελάτε ρε πουστιδές. Ελάτε! Πόσες φορές θα ήθελα κι εγώ να πυροβολήσω τους εφιάλτες. Το ύπνο μου και το ξύπνιο μου. Και το ξύπνιο μου για το ίδιο βεβαίως. Δεν ξέρω σε ποιος ακριβώς αναφέρεσαι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ αντιπολεμική ταινία μέσα από τη βία και τον εφιάλτη που νομίζω καλά αναπαράγεις. Δεν είναι η δουλειά μου ούτε η εκπομπή αυτή για να κρίνει, αλλά ναι, λειτουργεί. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τουλάχιστον το χειρίζεσαι με μαστρία το θέμα και τις βίες και το... Είναι... όχι δύσκολο να το πω, αλλά είναι... Είναι εμπιστεύωρο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι η πρώτη ταινία που είδαμε, το Remnant, είναι στο διαγωνιστικό τμήμα του Κάνο Σινεμά. Η δεύτερη ταινία, οι Τρογλωδίτες, είναι στο εκτός συναγωνισμού λόγω διάρκειάς της, είναι 20 λεπτά, η άλλη είναι 15. Μπορείτε να τις βλέπετε ανά πάσα στιγμή το θελήσετε στη σελίδα μας, το Κάνω Σινεμά, μέσα στην κεντρική σελίδα του zoomla.gr. Με πολύ λίγα λόγια, είναι μια μικρή έτσι, αναδρομή στο έργο μας. Έμεινε λίγος χρόνος για να δούμε το Κύριος. Ναι, βέβαια, αυτό. Βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά θα το δούμε. Είναι μια μεγάλη παραγωγή, δείχνει. Έχει γίνει με λίγα λεφτά. Ναι. Καταρχήν, πριν μπούμε, πρέπει να τα πούμε όλα τώρα και λίγα και τα έχουμε... Ναι, βέβαια, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό site στο οποίο μπορεί να καταφύγουν οι φίλοι μας. Ναι, μπορεί να δουν το site της ταινίας, το οποίο είναι www.indomitablemovie.com. Οπότε μπορούν να μπουν από εκεί να δουν οποιασδήποτε πληροφορίες και για το cast και για την ταινία, να δουν τα τρέιλερ. Mm-hmm. Επίσης από εκεί μπορούν να επισκεφθούν και τη σελίδα της ταινίας στο Facebook. Γενικότερα όλες οι πληροφορίες βρίσκονται εκεί πέρα για κάποιον που δεν γνωρίζει. Εμείς τώρα μπορούμε να πούμε περισσότερα... Κάτι που είναι πολύ χρήσιμο πριν πούμε στα δικά σας, γιατί εντάξει τα δικά σας θέλετε να πείτε, να πούμε και τα χρήσιμα στους φίλους μας. Είναι μια ταινία που έγινε με λίγα χρήματα, ναι. Ενώ φαίνεται να έχει γίνει με πολλά, με έναν καινούριο τρόπο χρηματοδότησης των ταινιών. Ναι. Αποφύγατε και τα κέντρα κινηματογράφου και τους μεγάλους χορηγούς. Η ταινία τα αποφύγαμε. Ουσιαστικά κατ' επιλογή έγινε λόγω της ιδιαιτερότητας της ταινίας. Ναι, ναι. Κανονικά
πρέπει να πάμε για τις, για κάθε επόμενη ταινία πρέπει να πάμε από μια λογική οδό. Θα πάτε, είναι λογικό, ναι. Πρέπει να πάμε. Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη ταινία, επειδή είναι ένα είδος το οποίο καλώς ή κακώς στη χώρα μας δεν έχουμε παράδοση σε ένα τέτοιο είδος, θεωρήσαμε και εμείς ότι έπρεπε να απευθυνθούμε απευθείας στον τελικό παραλήπτη που είναι ο θεατής, ο οποίος μπορεί είτε να έχει, ας πούμε, κάποια επαφή με το είδος αυτό και να του αρέσει, επομένως να θέλει να το στηρίξει, είτε όχι και να θέλει απλά να δει κάτι καινούριο. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς κινηθήκαμε για να καλύψουμε τα έξοδα, αν θέλεις, της παραγωγής της ταινίας, ήταν μέσω της μεθόδου του crowdfunding. Mm-hmm. Δηλαδή μπήκαμε συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαμε την πλατφόρμα που λέγεται Indiegogo. Μπορεί οποιοςδήποτε να μπει, indiegogo.com είναι, είναι ο σύνδεσμος. Και ουσιαστικά τι γίνεται, εκεί παρουσιάζει οποιοςδήποτε το project του, είτε είναι ταινία είτε είναι οποιοδήποτε άλλη μορφή τέχνης και όχι μόνο. Και όποιος από τους αναγνώστες θεατές του θέλει χρηματοδοτήσει. Φυσικά, φυσικά. Όσο ναι, ναι. Νομίζει και μπορεί και θέλει. Ναι, βάζεις, δηλαδή, βάζει οποιοςδήποτε θέλει, του αρέσει ας πούμε, το project που να βάλει οποιοδήποτε ποσό επιθυμεί. Mm-hmm. Και για παράδειγμα, εμείς από την πλευρά μας ως δημιουργοί είχαμε βάλει κάποια. Βάζει δηλαδή, οποιοδήποτε δηλαδή κάνει το project, βάζει κάποια δωράκια ανάλογα με τη συνδρομή που θα δώσει ο εκάστοτε θεατής. Δηλαδή, μπορεί να έπινε κάποια ευχαριστία στα special thanks της ταινίας. Κάποια αφίσα, κάποιο σκίτσο. Κάποια αφίσα, σκίτσα, ας πούμε, είχαμε εμείς, αφίσες υπογεγραμμένες. Μπορεί να μπει κάποιο ως παραγωγή, ας πούμε, στην ταινία. Τέτοια πράγματα. Οπότε να τον καλέσει τον άλλο να γίνει συμμέτοχος στην ταινία και να δει και το όνομά του και να έχει μια έξτρα, ένα έξτρα κίνητρο να βοηθήσει. Πέρα από το προφανές ότι μπορεί να του αρέσει η ιστορία και θα θέλει να τη δει στην οθόνη. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα στην ταινία. Ναι, βέβαια. Θέλεις να πεις κάτι πριν από αυτό? Όχι, όχι. Έχουμε χρόνο, εντάξει, είπα στενεύει ο χρόνος, αλλά προλαβαίνουμε. Μα πάνε μια γεύση μέσα από το μας αγχώσατε. Έχουμε βγάλει μέχρι τώρα δύο μικρά κλιπάκια. Πρόμο, ας πούμε, πολύ μικρά αποσπάσματα από την ταινία μέσα και ας δούμε, ας πούμε, το ένα. Να πάρουμε ακόμα μια γεύση, λοιπόν, από τον Αδάμαστο. Εδώ είναι καλά. Τι εννοείς? Εδώ θα σε αφήσω. Θα σε βρούνε σύντομα. Μόνο πρόσεχε γιατί έχει ληστές αυτά τα μέρη. Τον βρήκαμε. Οι περισσότεροι σου να επιτεθούν τώρα. Περίμενε, δεν βλέπεις τι γίνεται. Θα την αφήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα επιτεθούμε τώρα. Ήρθαμε για τη Βαλέρια. Δεν θα ρισκάρω άδικα του άντρες μου. Δεν με νοιάζει. Αυτός ο σκλάβος πρέπει να πεθάνει. Άσε με να το χειριστώ εγώ. Μην πας και κάνεις καμιά λογισία. Ρίχτω. Θα χτυπήσουμε την κοπέλα. Ρίχτω. Ένα πολύ μικρό απόσπασμα έτσι, από μια σκηνή. Mm-hmm. Μια ελάχιστη γεύση. Μια πολύ ελάχιστη γεύση. Για πες μου, από όλη αυτή την ιστορία, την άσκηση που έχεις κάνει πάνω σε αυτή τη φόρμα, σε αυτή την αισθητική και τον προβληματισμό, πώς κατέληξες αυτό το τελευταίο σου έργο? Θες κάτι να πεις καταρχήν, γιατί εγώ θα κρατήσω μια ατάκα αφού τελειώσεις. Ναι, ωραία. Καταρχάς, εντάξει, η ταινία λέγεται Αδάμαστος, ο τίτλος της. Ήταν και ένας τίτλος με τον οποίο με τον Γιάννη, ας πούμε, και τον Γιάννη του Σβέλη που γράφαμε το σενάριο, καταπιαστήκαμε πολύ, ας πούμε, για να καταλήξουμε να βρούμε κοπιάσαμε. Σωστό τίτλο. Αλλά ο τίτλος από μόνος του, μάλλον και το νόημα της ταινίας είναι αυτό εν τέλει, ότι δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάς όσα εμπόδια και αν βρεις στον δρόμο σου. Πρέπει να συνεχίζεις και να έχεις αδάμαστη θέληση για να τα ξεπεράσεις όλα. Να πω αυτό που μου άρεσε, λοιπόν, είναι το μη σκύβεις μπροστά σε κανένα. Μη γονατίζεις μπροστά σε κανένα. Καλά το σημαίνω. Ουσιαστικά η επεμπτουσία της ταινίας είναι αυτή η φράση που ακούγεται και στο τρέιλερ που είδαμε πριν, ότι όταν θες κάτι πολύ το κυνηγάς και δεν σταματάς ποτέ μέχρι να το πετύχεις. Και είναι ουσιαστικά και αυτό που μας οδήγησε να ολοκληρώσουμε έτσι αυτό το έργο. Εντάξει, στην πορεία βιώσαμε διάφορα προβλήματα, αμφισβήτηση ακόμα. Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν πιστεύαν ότι μπορούσαμε να τα καταφέρουμε να φτιάξουμε κάτι ολοκληρωμένο τέτοιου είδους σε τέτοια κλίμακα, ας πούμε, στην Ελλάδα.
Και χαίρομαι γιατί διαψεύστηκαν. Ναι, τολμηρό αυτό που κάνατε πράγματι, γιατί ναι, δεν το έχουμε συνηθίσει. Και άπειρο που το δοκιμάσανε οι συνάδελφοι δεν ήταν πολύ καταφέρανε. Ήταν ένα στοίχημα βασικά. Ναι. Και για μας τους ίδιους. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέει η ταινία αντικατοπτρίζει και την ψυχολογία τη δική μας. Γιατί ξεκινούσαμε να κάνουμε κάτι το οποίο φάνταζε στα μάτια πολλών αδύνατο. Και φυσικά και εμείς δεν ξέραμε που θα μας οδηγήσει. Ναι, δεν... δηλαδή παίρναμε ένα ρίσκο κι εμείς. Λέγαμε τώρα θα τα καταφέρουμε, πάμε. Και ό,τι γίνει. Και ό,τι γίνει ακριβώς. Ανοίγει το δρόμο τελικά. Νομίζω. Μακάρι, και ελπίζω και μακάρι. Αυτό. Ναι, ναι. Γιατί σκεφτόμαστε, εγώ τουλάχιστον δηλαδή, σκέφτομαι και ως θεατής. Δηλαδή, κάνω ταινίες που θα ήθελα εγώ προσωπικά να πάω να δω. Μάλιστα, σωστά. Επομένως, έχοντας ας πούμε, βλέποντας μάλλον τα τελευταία χρόνια ή μάλλον αρκετά τα χρόνια τώρα, βλέποντας ταινίες που δεν έχουν κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά το είδος, στην Ελλάδα πάντα μιλάμε. Θα ήθελα και εγώ να δω κάτι διαφορετικό, ας πούμε, θα ήθελα να δω μια περιπέτεια, για παράδειγμα. Γιατί όχι. Εδώ παίζεις κιόλα, Γιάννη. Ναι. Έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο, νομίζω. Ναι, είμαι ο Ντράγκαρ. Θέλω να ρωτήσω για την διδασκαλία των ρόλων, των ηρώων, των χαρακτήρων. Εγώ τους ξέρεις αφού τους είχατε γράψει από κοινού. Ναι. Αυτό είναι ένα σύν, ναι. Ναι. Δηλαδή το ότι ήξερα τον Ντράγκαρ σαν άνθρωπο, εφόσον τον δημιουργήσαμε κιόλας μαζί, ήταν ένα μεγάλο σύν. Σίγουρα, επειδή δεν είμαι εγώ επαγγελματίας ηθοποιός, δεν έχω ασχοληθεί με το αντικείμενο όσο έχουν ασχοληθεί τα υπόλοιπα παιδιά, της υπόλοιπης, υπόλοιπη ηθοποιία, ας πούμε, της ομάδας, που ναι, είναι επαγγελματίες, ναι. Πήρα πάρα πολλά από αυτούς. Και κυρίως από τους, από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς, ας πούμε, Λέτσο Γεωργιάδης, ήταν δάσκαλος. Ήταν ο Γιώργος ο Μπούγος, ας πούμε, πάλι που έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια θέατρο. Και τα υπόλοιπα παιδιά, ο Κυριάκος Κορογιάννης, η Κωνσταντίνα Γεωργαντά, η Κωνσταντίνα Ιτάτσι. Όλοι αυτοί, ναι, η Γεωργία Γιαννακούδη. Πολύ σκόρμα. Δηλαδή, δουλέψατε πολλοί άνθρωποι. Ναι, πάρα πολλά. Δηλαδή πρέπει να ήμασταν όλο το επιτελείο συνεργείου ηθοποιοί και λοιπά, γύρω στα 100 άτομα που να είμαστε σίγουροι. Ναι. Τα παιδιά που ήρθαν, ας πούμε, και ήρθαν άνθρωποι και βοήθησαν ως βοηθητικοί ηθοποιοί στα γυρίσματα. Ήταν γενικά μια... Εντάξει, έχετε ρούχα, έχετε εφέ, έχετε αίματα, σπαθιά, ιστορίες. Έχετε είδα την αίσθηση, είχα την αίσθηση ενός μιας χορογράφησης στο σκηνό Ιδίας. Έτσι όπως τουλάχιστον ναι, ναι. Στο δεύτερο κλιπ θα δούμε και στο δεύτερο καλύτερα. Κλιπ τώρα και θα το πούμε πιο αναλυτικά. Πριν πούμε λοιπόν να πω ότι βγήκατε για μια εβδομάδα νομίζω τον Νοέμβριο. Ναι, αρχικά η ταινία ξεκίνησε βασικά να γυρίζεται το 2012. Mm-hmm. Ξεκίνησαμε Γενάρη το 2012. Αδάμαστα. Το πρώτο γύρισμα μάλιστα ήταν και με χιόνια, με κρύο. Ξεκίνησαμε δηλαδή από τα πολύ δύσκολα. Στα βαθιά. Ναι. Ήταν από τις δυσκολότερες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε. Ναι. Το πρώτο γύρισμα. Το πρώτο γύρισμα, ναι. Έτσι το θέλατε να υποθέσω, ε? Όχι, όχι ακριβώς. Γιατί είχε τύχει και είχε χιονίσει και είχε στρώσει στην τοποθεσία που θέλαμε. Μάλιστα. Θέλαμε εμείς χιόνι, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα έχει τόσο. Σε βαθμό που έπρεπε, πέναγε ο Γιάννης με την Κωνσταντίνα την Γεωργαντά και έπρεπε να περάσουν πούμε, ένα μικρό μονοπάτι, την τραβάει γιατί. Την τραβολογάει σε όλη την ταινία. Την έχει απαγάγει την Βαλέρια, ο Ντράγκαρ. Θα μιλήσουμε για την ιστορία σε λίγο. Επομένως, ήταν καλυμμένο το έδαφος από χιόνι, αλλά ήταν από κάτω ήταν βάτα. Δεν ήταν στέρεο και όπως πέναγε ο Γιάννης, βούλιαξε. Είχαμε τέτοια, ας πούμε, και πήγαινε πίσω, ξανεξεκίνησε. Καλά ήταν αυτά. Ωραία. Τώρα τα θυμόμαστε και. Τώρα τα θυμόμαστε, ναι. Θα το δούμε αυτό. Εδώ, όχι, στην ταινία θα το δούμε. Ναι. Okay. Θα δούμε ένα απόσπασμα από τη δράση. Εδώ είναι το δεύτερο απόσπασμα, έχει λίγο από δράση, από μια σκηνή δράση που έχουμε. Είναι ουσιαστικά χορογραφημένη μάχη. Ναι. Μας βοήθησε η Άρμα Ελλάς πάρα πολύ. Είναι πολιτιστικός σύλλογος για μεσαιωνικές πολεμικές τέχνες. Σπαθασκία κτλ. Ωραία, πάμε να το δούμε και ναι. Συζητάμε. Yeah.
Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Αυτή η χορογραφία ήταν... ουσιαστικά κάναμε προπόνηση πόσο, 3 μήνες. Ναι, για να βγει μόνο αυτό. Φυσικά είναι πολύ πιο μεγάλη σκηνή. Αλλά... Και δεν είναι μόνο αυτή η μάχη μέσα στην ταινία. Φυσικά έχει και άλλες. Οι οποίες απαιτούσαν πολύμηνη προπόνηση προκειμένου να είμαστε σωστά τοποθετημένοι. Γενικότερα, οι δάσκαλοι μας, ο Ρένος ο Ταμπακάκης και ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος, κάνανε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ήταν υπομονετικοί οι άνθρωποι με άλλους ανθρώπους που δεν είχαν πιάσει ποτέ ζωή τους παθή. Όσο και αν το θέλανε, φυσικά. Το καταφέρατε πάλι. Τώρα θες. Θέλω να πιστεύω ότι, εντάξει, ικανοποιημένοι έδειξαν και με το παραπάνω. Θέλω να πιστεύω ότι και το αποτέλεσμα θα αρέσει και στον κόσμο. Ναι. Στον κόσμο. Θα φανεί στο ταμείο. Ελπίζω. Έτσι, ναι. Βγαίνετε πότε? Βγαίνουμε τώρα 5η 30 Ιανουαρίου. Αθήνα και Θεσσαλονίκη αρχικά. Αθήνα στο σινεμά Ήλιον, Πατησίων και Τρίας. Και στη Θεσσαλονίκη στο Φαργκάνη. Και έπειτα περιμένουμε και από άλλες πόλεις, από Ρόδο, Χανιά, Ηράκλειο. Περιμένουμε να μάθουμε και θα ανακοινώσουμε και μέσα στη σελίδα μας. Η ταινία αρχικά είχε παίξει στις νύχτες πρεμιέρας, όπου ο κόσμος πραγματικά την αγκάλιασε πάρα πολύ και δεν περιμέναμε τόση προσέλευση. Κάναμε δηλαδή ένα sold out αρχικά και μετά προγραμματίστηκε και δεύτερη προβολή, η οποία έγινε και αυτή sold out. Και έπειτα η ταινία βγήκε και 14 Νοέμβρη στις αίθουσες. Αρχικά βγήκε σαν soft opening που λένε και στην Αμερική. Δηλαδή και πρώτα σε μια αίθουσα να δούμε πώς θα πάει και έπειτα τώρα βγαίνει ουσιαστικά σε πιο ευρεία διανομή. Είχε βγει στο Ιντάλ στο κέντρο. Και όλο αυτό το διάστημα συμμετείχε σε διάφορα φεστιβάλ. Και πήγε πολύ καλά, νομίζω. Και πήγε και πολύ καλά στο Ιντάλ. 1200 εισιτήρια σε ένα τετραήμερο το οποίο ήταν και δύσκολο λόγω εθνικής, λόγω 17 Νοέμβρη. Αλλά ο κόσμος παρόλα αυτά. Μπράβο. Στήριξε. Το τίμησε. Και μέχρι τώρα έχουμε συμμετάσχει σε δύο φεστιβάλ. Στις Κορίνθου, το φεστιβάλ το Διεθνές, όπου πήραμε βραβείο σκηνικών και κουστούμιών. Και στις Κύπρου, όπου και εκεί είχαμε βραβείο σκηνικών και κουστούμιών και είχαμε υποψηφιότητα και για βραβείο φωτογραφίας. Σκηνικά και κουστούμια από τη Λουίζα Καραμούζη. Ήταν τα κουστούμια από τη Λουίζα την Καραμούζη, τα σκηνικά από τη Μέη Καραμανίδη. Και φωτογραφία ο Αντώνης Αποστόλου είχε κάνει. Τη μουσική που ακούσαμε τώρα σε αυτή τη μικρή μάχη την έχει γράψει ο Δημήτρης Παπαβασιλείου. Που έχει κάνει τη μουσική της ταινίας μαζί με τον Γιώργο τον Αβραμίδη. Γενικά είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Απόλυτα επαγγελματική δουλειά έχει κάνει. Φυσικά είναι. Την είδαμε όλοι σοβαρότητα πάνω απ' όλα. Δηλαδή παρόλα τα μέσα τα οποία μας έλειψαν και έπρεπε να βρούμε και διάφορους τρόπους πιο δημιουργικούς για να. Έχουμε έτσι το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούσαμε. Όλοι δουλέψαν με πάρα πολύ μεράκι. Επίσης, και σοβαρότητα. Να σημειώσω ότι στο αποτέλεσμα το τελικό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο ήχος. Ναι, μας είχε ο Αντώνης ο Κουτελιάς, ο ηχολήπτης μας. Είναι από τους ανθρώπους που ίδρωσαν δεν το συζητώ. Όσο λίγοι ας πούμε, για την ταινία, ο ηχολήπτης μας. Και στα οπτικά εφέ. Και ο κομπιουτεράς σας πρέπει να ίδρωσε πολύ. Ήταν ένα μείγμα από πρακτικά και ναι. 3D. Ουσιαστικά... Ναι, κάποια τα οποία θέλαμε και εμείς περισσότερο να κρατήσουμε μια προσέγγιση πιο στις ταινίες που ήταν τη δεκαετία του 80, που ήταν πιο πρακτικά τα πράγματα. Οπότε και τα να πρακτικά... δώσουμε και βάση στην ιστορία των χαρακτήρων. Ακριβώς. Περισσότερο από τον. Και να είναι και πιο χειροπιαστά. Τα πρακτικά εφέ τα είχε αναλάβει ο Κωστής Αντωνίνης και τα οπτικά εφέ όσα χρειάστηκαν. Είναι πιο υπερφυσικά τα πράγματα, ας πούμε, στη ταινία. Ο Βαγγέλης ο Παπαευαγγελίου. Έχουμε κάτι ακόμα να δούμε. Ένα TV spot έχουμε ακόμα. Να το δούμε. Να δούμε το TV spot. Το αδάμαστο TV spot. Το αδάμαστο TV spot. Το μόνο που θέλω είναι να γυρίσω πίσω. Να τη δω. Ας την αφήγει. Αυτά. Κάτι τελευταίο ότι... Τελευταίο που αυτά, βασικά... Δεν αρχίσαμε ακόμα.
πιάνουμε και λέμε όλα τα υπόλοιπα και ξεχνάμε την ιστορία. Ναι, ναι. Κλείσουμε λοιπόν. Έλα να το κλείσουμε. Απλά πριν ξεκινήσουμε την ιστορία, όλα τα παιδιά που αναφέραμε πριν. Η ταινία, δεν ξέρω αν το είπαμε πριν, κόστησε 10.000 ευρώ. Ναι, το είπαμε και χαίρομαι που το λες. Ναι, 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 δεν το αναφέραμε. Κόστησε 10.000 ευρώ. Από αυτά τα 10.000 ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών πήγανε για τα πολύ βασικά. Κουστούμια, σκηνικά. Υλικά για κατασκευές. Μεταφορά, βενζίνη δηλαδή. Σύντηση των ηθοποιών κτλ. Αμοιβή δεν υπήρξε, δυστυχώς. Ναι, αυτό το κολεκτίβικο είναι μια ιστορία που πρέπει να αρχίσουμε να την εφαρμόζουμε. Είναι μια μέθοδος η οποία, ναι μεν, αν δεν έχεις άλλο τρόπο, πρέπει κάπως να το κάνεις για να κάνεις την ταινία σου. Προτιμώ να παράγεις. Να παράγεις, αλλά το θέμα είναι ότι μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα σημείο, κατά με. Δηλαδή, είναι μια ευκολία σίγουρα δεν είναι, αλλά είναι ένα καλό εφόδιο αν θέλεις. Αλλά δεν μπορείς να δουλεύεις πάντα έτσι. Ναι, και δεν μπορεί να πεις ότι είναι επάγγελμά σου αυτό, μέσα από το οποίο μπορείς να ζεις σε καμία περίπτωση. Βέβαια. Καλά, σε καμία περίπτωση για μένα δεν μπορείς να ζεις από το σινεμά. Εγώ τουλάχιστον το βλέπω. Είναι κάτι πολύ ρομαντικό. Μπορώ να στο προσυπογράψω. Μπορείς να ζεις από το σινεμά ακόμα. Μην απελπίζεσαι. Αλλά παρόλα αυτά. Στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Μην απελπίζεσαι. Παρόλα αυτά, ακόμη κάποιοι επιμένουν. Φυσικά και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε. Είναι τρόπος ζωής. Είμαστε και εμείς που. Θα, δεν είναι θέμα. Αυτό δεν είναι δουλειά. Βέβαια. Αυτό ακριβώς το είπες. Αυτό δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μια ανάγκη που δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Εντάξει, και εγώ και ο Θάνος, όπως και οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι στην ομάδα, θέλω να πιστεύω όλοι, κάνουμε αυτό που κάνουμε, καθένας στον τομέα του, επειδή πρώτα απ' όλα το αγαπάμε. Mm-hmm. Εάν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, ούτε επιτυχημένος πρόκειται να γίνεις, ούτε να είσαι. Κυρίως αυτό, δεν θα είσαι ευτυχισμένος σαν άνθρωπος. Να ρωτήσω κάτι που συμβαίνει σε μένα. Μας έχει πάει η ώρα, μας πήρε από κάτω. Είναι πολλές φορές που όταν σκηνοθετώ μια σκηνή, οποιαδήποτε, ανεξάρτητα του ιδιαίτερη σημασία, μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, δίνει μια μεγάλη χαρά, μια συγκίνηση, ένα βούρκωμα. Εσύ έχεις μπροστά σου εντυπωσιακά πράγματα. Δεν σου βγαίνει αληθινή μπροστά σε αυτά. Όχι. Πρόσεξε. Τι γίνεται. Εκεί, τουλάχιστον εγώ ήμουν τόσο αγχωμένος και συγκεντρωμένος ταυτόχρονα στο να βγαίνει τέτοιο αποτέλεσμα, με τόσα λίγα μέσα, γιατί ήμασταν κυριολεκτικά όλοι με 50 ρόλους, πράγματα παραπάνω τέλος πάντων που έπρεπε να κάνουμε από αυτά που κανονικά έπρεπε να κάνουμε. Οπότε εκεί κοιτάς απλά να γίνει σωστά, να γίνει καλά. Λες, ωραία, το έχουμε το πλάνο μας, πάμε. Μετά είναι το θέμα. Εγώ μετά την παθαίνω. Μετά όταν τα βλέπεις μονταρισμένα, όταν βλέπεις και τη μουσική και βγαίνει όλο αυτό το συνέστημα. Εκεί μετά. Λιώνεις. Δηλαδή, είχαμε περιστατικό για μια σκηνή που ήμασταν εγώ, ο βοηθός σκηνοθέτης μου και στο μοντάζ που κάνουμε μαζί, ο Χάρης Γιουλάτος, και ο διευθυντής φωτογραφίας, ο Αντώνης Αποστόλου, και βλέπαμε μια σκηνή, αλλά τη βλέπαμε ολοκληρωμένη με τη μουσική κλπ. Και τον Αντώνη τον πιάσανε τα κλάματα, ας πούμε. Συγκινήθηκε και πάντα συγκινείται σε αυτή τη σκηνή. Αυτό νομίζω. Είναι η χαρά της δημιουργίας αυτό. Είναι η χαρά της δημιουργίας αυτό. Δηλαδή, έχει τη χαρά του. Και να είσαι εκεί και να το σκηνοθετήσεις και να το δημιουργήσεις εκείνη τη στιγμή που έχει τη μαγεία του, και μετά να το βλέπεις ολοκληρωμένο. Έβαφα κάποτε το σπίτι μου και ήταν ένας άνθρωπος που το έβαφε με πολύ μεράκι. Λοιπόν, αφού τέλειωνε το ντύχο, κάθαν παιδιά κάτω, κοίταζε το λευκό του βάρη. Μια πολύ συγκίνηση. Ήταν πολύ δημιουργικό αυτό το άσπρο του βάρη. Η ανάγκη της δημιουργίας δηλαδή του να κάνεις κάτι δεν έχει σημασία τι είναι. Μπορεί να είναι και πρωτόλιο, μπορεί να είναι ζωγραφική, μπορεί να είναι κινηματογραφική, οτιδήποτε είναι άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να είναι το μέλλον μας αυτό, ρε γάμο. Αυτό το άσπρο του βάρη λοιπόν είχε λίγο από την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Βεβαίως, πολύ είχε. Πόσο μάλιστα όταν έχεις ένα τέτοιο πλήθος πληροφοριών. Αυτό είναι το παν, να κάνεις πράγματα που το βασικό είναι από... να. Βγάζεις το παραμύθι σου μπροστά σου, εν πάση περιπτώσει, και αυτό είναι συγκλονιστικό. Το πιο βασικό είναι να κάνεις το πρώτο βήμα. Αυτό είναι το. Δηλαδή, να μην σε απασχολεί το τι θα γίνει μετά. Έχω να το κάνεις ότι και κάνετε να... πολλά βήματα, είδε. Να δώσουμε ένα τέλος, γιατί δεν θα τελειώσουμε. Βέβαια, και πάλι δεν είπαμε την ιστορία. Πες την, γρήγορα. Εσύ. Λοιπόν, η ιστορία της ταινίας το λέμε στο τέλος. Αυτό είναι εντάξει. Και χωρίς το τέλος, ε. Καλά, ναι. Ενώ το λέμε στο τέλος εκπομπής από την αρχή, να το πούμε. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Είναι και ιδιαίτερη ταινία από μόνη της. Η ιστορία εκτελήσεται στο φανταστικό κόσμο του Έλεμπρος, όπου ο ήρωάς μας είναι ο Ντράγκαρ, ένας πολεμιστής από το βορρά, ο οποίος έχει πιαστεί σκλάβος. Και όντας σκλάβος, συμμετέχει σε μονομαχίες προστέρψη των ευγενών της αυτοκρατορίας.
Σε μια τέτοια περίσταση, λοιπόν, σε μια μονομαχία που γίνεται για τα γενέθλια της κόρης ενός στρατηγού της αυκατορίας, ο Ντράγκαρ βρίσκει την ευκαιρία, αποδρά, παίρνει ως όμηρο την κόρη του στρατηγού, τη Βαλέρια, την οποία παίζει η Κωνσταντίνα Γεωργαντά και το στρατηγό Μελέτης ο Γεωργιάδης, και αποφασίζει, έχοντας την ως όμηρο, να γυρίσει πίσω στο σπίτι του, να δει τη γυναίκα του, την Μπρένε, την οποία υποδίεται η Γεωργία Γιανακούδη. Και μέσα σε, σε αυτό το κυνηγητό που στείνει ο πατέρας της κοπέλας, έχει να βρει πάρα πολλά εμπόδια μπροστά στον δρόμο του και θα έρθει αντιμέτωπος με το μέλλον, με το παρελθόν, με το παρόν. Με το παρόν. Τόσο απλωμένο. Ναι. Το χώρο χρόνο. Είναι κατά μία έννοια. Έχει να κάνει με τις καταστάσεις που έρχονται. Ναι, ναι, ναι. Έχει, αν θέλεις, είναι ενός είδους Οδύσσια. Αλλά σκοτεινή. Θα το δούμε. Θα το δούμε την Πέμπτη, λοιπόν. Παιδιά, πολύ χάρηκα που ήμασταν παρέα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στις αίθουσες καταρχήν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο διαγωνιστικό κομμάτι εδώ. Την κριτική μας επιτροπή την ξέρετε, δεν έχουμε χρόνο να την ξαναπώ. Είναι αναρτημένη στη σελίδα μας το Κάνω Σινεμά. Να ξαναδούμε το τριλεράκι και να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας. Ωραία, λοιπόν. Αδάμαστος, 30 Ιανουάριο. 30 Ιανουάριο, λοιπόν. Στο Ήλιο και στο Φαργκάνι. Και στο Φαργκάνι και έπειτα και συνέχεια. Άντε, λοιπόν, καλή επιτυχία. Και στην επόμενη πλέον. Μακάρι. Και να έχει κανένα έσοδο, παιδιά. Μακάρι, μακάρι. Φίλοι μας, καλό απόγευμα να έχετε. Ευχαριστούμε για την παρέα σας. Την επόμενη Κυριακή και πάλι μαζί. Γεια χαρά σας. Ξέρεις πόσες ιστορίες έχουν γραφτεί. Πόσοι πόλεμοι έχουν γίνει για τα μάτια μιας γυναίκας. Και εσύ γι' αυτό δεν κάνεις ό,τι κάνεις. Πόσο καιρό έχεις να τη δεις? 4 χρόνια. Από τότε που πιάστηκα σκλάβος. Θέλω να μου τον αγοράσεις. Είναι ένας βραδός. Άτιμη φάρα. Ας την να φύγει. Κάτι πολύ το κυνηγάς και δεν σταματάς ποτέ. Ποτέ μέχρι να το πετύχεις. Αν πάθει κάτι η οικογένειά μου, θα σβήσω αυτό το μέρος από το χάρτη. Κανείς δεν είναι αδάμαστος, Ντράγκα. Όλοι κάποια στιγμή γονατίζουμε μπροστά σε κάποιον. Ο πατέρας μου θα μας βρει αργά ή γρήγορα και θα πεθάνεις. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Ξέρεις πόσες ιστορίες έχουν γραφτεί.